η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερών, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου Καβάλας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημέρωσε τους παραγωγούς του νομού σχετικά με την εμφάνιση του επιβλαβούς εντόμου καραντίνα στη χώρα μας. Ότι το συγκεκριμένο έντομο για το οποίο βγάλαμε ενημερωτικό δελτίο, ναι, το παρακολουθούμε την πιθανή ύπαρξη του τα τελευταία 5 χρόνια και δεν υπάρχει αποδεδειγμένα στην περιοχή μας. Α, ωραία. Όμως, παρόλο που δεν υπάρχει στην περιοχή μας, επειδή έχει εμφανιστεί στη χώρα μας και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Λακωνίας, Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας και Λέσβου, που είναι το βορειότερο σημείο στην Ελλάδα που έχει εμφανιστεί, θεώρησε το Υπουργείο και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου με το οποίο συνεργαζόμαστε, ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι παραγωγοί σχετικά. Και σκοπός της, ουσιαστικά του ενημερωτικού δελτίου είναι να ενημερώσουμε σχετικά με το συγκεκριμένο έντομο, παρόλο που εμείς δεν το έχουμε, γι' αυτό και καθησυχάζω επίσημα τους παραγωγούς της περιοχής, ότι δεν υπάρχει. Έπειτα, εξηγεί τι σημαίνει έντομο καραντίνας, καθώς αναφέρει και τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή. Έντομο καραντίνα σημαίνει ότι δεν υπάρχει στην περιοχή μας, πιθανώς αν εμφανιστεί να δημιουργήσει μεγάλες ζημιές, γι' αυτό και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι σε εγρήγορση και η παραγωγή, αν τυχόν εμφανιστεί, να προχωρήσουμε στην λήψη κάποιων μέτρων. Τώρα, το συγκεκριμένο έντομο γιατί είναι επικίνδυνο? Γιατί ουσιαστικά μπορεί να προσβάλλει σχεδόν 350 διαφορετικά είδη φυτών, μεταξύ των οποίων είναι το καλαμπόκι, το ρύζι, το βαμβάκι, η πατάτα, όπως καταλαβαίνετε, σημαντικότερες καλλιέργειες που έχουμε στο νομό, γι' αυτό και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Αυτό το συγκεκριμένο έντομο είναι μία πεταλούδα, γι' αυτό και μετακινείται σε μεγάλες αποστάσεις εύκολα, όμως τη ζημιά, όπως είναι γνωστό, την κάνουν οι προνήφες, δηλαδή τα σκουλίκια, σε κάποιο στάδιο της ζωής τους. Και επειδή ακριβώς μπορεί να εμφανιστεί σε μεγάλους πληθυσμούς αν εγκατασταθεί, γι' αυτό και πρέπει να είναι ενήμερη παραγωγή. Το έντομο καραντίνας ολοκληρώνει το βιολογικό του κύκλο σε περίπου 30 ημέρες εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Αλλά αυτός ο κύκλος μπορεί να παραταθεί σε 60 με 90 ημέρες εάν οι θερμοκρασίες είναι ψυχρότερες. Η οριακή θερμοκρασία για την ανάπτυξή του είναι 10,9 βαθμούς Κελσίου. Το έντομο αυτό, ποιο είναι το πρόβλημά του? Μόνο όταν αναπτύσσει μεγάλους πληθυσμούς. Και για να αναπτύξει μεγάλους πληθυσμούς πρέπει να κάνει πολλές φορές τον κύκλο. Και ο κύκλος είναι πεταλούδα, η πεταλούδα αφήνει τα αυγά, τα αυγά γίνονται σκουλίκια, τα σκουλίκια τρώνε και ξαναγίνονται μετά την ύφη, ξαναγίνονται πεταλούδες. Άρα όλα είναι επικίνδυνα. Ναι. Επικίνδυνα είναι μόνο τα σκουλίκια. Μόνο τα σκουλίκια. Αν αυτό μας επαναληφθεί πολλές φορές μέσα σε ένα έτος, οι πληθυσμοί, τα σκουλίκια μπορεί να γίνουν πολλά. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να είναι γνώστες οι παραγωγοί, πρώτον για να μην πανικοβάλλουν και δεύτερον για να ξέρουν σε ποιο στάδιο μπορούν να αντιμετωπίσουν τα παθογόνα.